Αποστολή. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τηλεφωνώ από το Σκρούτζ. Είμαι εργαζόμενος στο Σκρούτζ και τηλεφωνώ για να πω δύο πραγματάκια. Να ενημερώσω για την κατάσταση που υπάρχει εδώ πέρα. Για πες, τι έγινε, τι έχει γίνει. Δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα όπως μοιάζουνε. Έτσι μοιάζουνε. Όχι, όχι, δεν είναι τελικά. Είναι Σκρούτζ και στους μισθούς. Είναι Σκρούτζ στα εργασιακά δικαιώματα. Είναι Σκρούτζ και πάει να γίνει όνομα και πράγμα τώρα, γιατί μας φέρανε εδώ και αρκετό καιρό κάποιες ατομικές συμβάσεις εργασίας τοποποιημένες, οι οποίες προβλέπουν βλαπτικές μεταβολές για τους εργαζόμενους. Καταρχάς, οι σχέσεις εργασίας, να πω κιόλας δύο πραγματάκια γι' αυτό, νομίζω έχει αξία. Αφορούν από το ωράριο, δηλαδή την αλλαγή του ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες του εργοδότη, τον τόπο και τη θέση εργασίας, τις ανάγκες εταιρείας για να δουλέψει κάποιος από αλλού κτλ. Προβλέπει το μισάωρο εκτός 8ωρου. Προβλέπει επίσης την παρακολούθηση, ας πούμε, με λογισμικά του 8ωρου ή με ηλεκτρονικές κάρτες, τον νόμο Χατζηδάκη δηλαδή επί της ουσίας, αν τηρείται το 8ωρο κτλ. Συν ένα σωρό άλλες ακόμη μεταβολές. Όπως ότι το κόστος της εργασίας αυτή τη στιγμή είναι τον εργαζόμενο, το μεταφέρεται όλο στον εργαζόμενο, ότι δεν μπορεί να μιλάνε οι εργαζόμενοι μεταξύ τους για το τι παίρνει ο καθένας κτλ. Έχει ένα σωρό πράγματα. Μα τώρα για δουλειά πήγαμε, όχι για κουτσομπολιό, ούτε για διαλύματα. Σωστό, ε. Θες το μισάωρο του διαλύματος να είναι μέσα στο 8ωρο, όχι αγάπη μου. Αυτό είναι διάλειμμα, δεν είναι δουλειά. Πώς να βγουν και τα κέρδη εξάλλου. Ακριβώς. Επίσης, άμα θέλετε και διαλύματα, να πάρουμε μηχανές που δεν θέλουν διάλειμμα. Εντάξει, μπορεί να μας το πούνε αργότερα κι αυτό. Προς το παρόν πάντως εμείς. Όχι, δεν κατάλαβες. Θα σας το πούνε. Γιατί γίνεται αυτοματοποιημένο για να μην χρειάζεται. Πάντως, αν το πούνε όπως μας είπανε και αυτό, θα πάνε την αντίστοιχη απάντηση από εμάς τους εργαζόμενους. Ποια είναι η απάντηση? Που από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε και μέσα από τη σωματιακή μας επιτροπή, μέσα από το σωματεία μας, αυτές τις βλαπτικές μεταβολές. Βγήκαμε σε κινητοποίησεις. Μάλιστα, την προηγούμενη Δευτέρα, σε μαζική κινητοποίηση, πάρθηκε και πίσω αυτό που έβαλε η εταιρεία σαν όριο χρονικό για να υπογραφούν αυτές τις συμβάσεις από τους εργαζόμενους. Προχωρήσαμε και σε άλλες κινητοποίησεις και την Παρασκευή, μοτοπορίες κτλ. Καταφέραμε να γίνει μια συνάντηση με το σωματείο μέχρι στιγμής, το ΣΕΤΥΠ, το κλαδικό. Εκεί πέρα πήραμε μια προφορική δέσμευση ότι θα συζητήσουμε και με τη Σωματιακή Επιτροπή τους βλαπτικούς όρους ώστε να πάρθουν πίσω. Εντάξει, εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτό. Εμείς ζητάμε νέα συνάντηση άμεσα τις επόμενες μέρες με την διοίκηση εταιρείας, όπου θα διεκδικήσουμε να αποσυρθεί αυτό που μας φέρανε. Και ταυτόχρονα θα διεκδικήσουμε να υπογραφούν επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Κανείς δεν βγήκε χαμένος διεκδικώντας. Όχι, και μάλιστα. Ό,τι χρειαστείτε, εμείς εδώ είμαστε να στηρίξουμε. Τα παραδείγματα του τελευταίου χρόνου δείχνει ακριβώς αυτό, ότι οι εργαζόμενοι τους αγώνες έχουν καταφέρει να κερδίσουν πράγματα. Εμείς θέλουμε τη στήριξη να αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, των υπόλοιπων εργαζομένων, και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι θα είμαστε, έχουμε πάρει και απόφαση με το κλαδικό μας σωματείο και θα συμμετέχουμε και με τη σωματιακή μας επιτροπή στην απεργία στις 9 του Νοέμβρη. 10:30 στα Προπύλαια. Εκεί θέλουμε να δοθεί αγωνιστικό παρόν κτλ. Που και με μεγάλη συμμετοχή με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλούς αγώνες. Γεια χαρά.